Κάναμε, όπως είπατε πριν, μια συνάντηση με τον κύριο Κεδίκογλου σαν ομοσπονδία. Τον υφυπουργό, ναι. Ναι. Υπάρχει καλή διάθεση από το Υπουργείο, μας το έχει αποδείξει έμπρακτα το τελευταίο καιρό. Ναι. Αναγνωρίζοντας επίσημα τον κλάδο μας μέσα στον αγροτικό τομέα, γιατί δεν υπήρχαμε πουθενά. Αυτή τη στιγμή συζητάμε το πώς μπορούμε να βγει μια αποζημίωση τι για εννοεί... την κρίση. Συγγνώμη, τι εννοείτε, δεν υπήρχατε πουθενά? Δεν υπήρχαν και ούτε υπάρχουν βάσεις δεδομένων, δεδομένα για τη μελισσοκομεία επίσημα στο Υπουργείο. Υπάρχουν μόνο σαν κλάδος στα χαρτιά. Δεν παίρνουμε μια επιδότηση από πουθενά. Δηλαδή δεν ξέρουν τι παράγεται στην Ελλάδα. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα να καταγραφούν όλα αυτά και από τη δική μας πλευρά και από τον κύριο Κεδίκογλου. Δηλαδή η συνάντηση προχθεσινή ήταν λίγο για να ανασυγκροτηθούμε και μετά τις γιορτές να δούμε τι θέματα έχουμε. Γιατί έχουμε πολλά θέματα σαν μελισσοκομεία. Όπως είναι οι απαγορεύσεις στα δάση που ξεκίνησαν από 1η Μαΐου, που υπάρχει καλή θέληση και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από το από τα δασαρχεία να δούμε όλοι μαζί με τον Υπουργό να δούμε πώς θα μπαίνουμε στα δάση. Έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις επίσημα εμείς σαν Ομοσπονδία. Θίξαμε το θέμα το επίκαιρο αυτή τη στιγμή που είναι το κόστος παραγωγής, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για μας. Υπενθυμίσαμε στον Υπουργό ότι βγαίνουμε από μια καταστροφική περσινή χρονιά από τον καύσωνα και από τη σφίγγη και τους βούρους που χάσαμε πάρα πολλές μέλισσες. Ξέρουν ότι η κλιματική αλλαγή χτυπάει την Κρήτη. Και κοιτάμε να δούμε πώς ξεχωριστά η Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα θα βοηθηθεί, γιατί ο κλάδος είναι κάτι ο οποίος απασχολεί εδώ πάρα πολύ νέο κόσμο και κατά αποκλειστικό επάγγελμα. Μήπως και δεν φύγουμε από το επάγγελμα, μήπως και σώσουμε τουλάχιστον το ζωικό κεφάλαιο φέτος. Αυτό είναι το πιο δυσάρεστο το οποίο ακούω. Δηλαδή, μήπως καταφέρετε να σώσετε το ζωικό κεφάλαιο? Φυσικά. Φυσικά φαίνεται καταπράσινη. Η ανθοφορία όμως η οποία φέρνει νέκταρ και γύρι έχει παρέλθει προπολού. Μας βρήκε παρατεταμένη κακοκαιρία. Μετά ο καιρός δεν τα πήγε καλά για τις μέλισσες. Μας πλάκωσε και το 2 ευρώ του πετρελαίου μαζί με την ανατίμηση, το διπλασιασμό της ζάχαρης. Πώς θα ανταπεξέλθουμε, πώς θα ταΐσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να πάμε για μια νομή, δηλαδή να μαζέψουμε το θυμάρι. Σίγουρα θα είναι μειωμένο το εισόδημά μας και σίγουρα οι μέλισσες, μετά από κάθε τριγητό, η μέλισσα πέφτει. Δηλαδή θέλει κάποια βοήθεια. Αν δεν την πιάσει πάλι ο καύσωνας, που και εκεί το φοβόμαστε πάρα πολύ, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ναι. Είναι όλα αυτά τα απρόβλεπτα όταν είσαι κάτω από τον ήλιο και κάποτε από την βροχή, δυστυχώς. Όλα αυτά τα οποία λέτε, που είδατε μια καλή διάθεση, υπάρχει περίπτωση να μεταφραστούν, εκτιμάτε εσείς, και πάρα πολύ σύντομα, γιατί ο χρόνος πιέζει τώρα. Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία θα τα λύσω του χρόνου ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει άμεσα να δίνονται λύσεις σήμερα. Αυτό το φωνάζουμε όλοι οι εκπροσώποι της μελισσοκομείας στην Κρήτη τώρα και 2-3 μήνες που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Παρατηρούμε ότι από το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχουμε καμία επαφή με το συγκεκριμένο Υπουργείο. Τη μόνη προσπάθεια που γίνεται είναι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει καλή διάθεση. Εδώ να το δούμε και έμπρακτα, γιατί όταν το σπίτι σου καίγεται, δεν μπορείς να περιμένεις ή να κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια. Γιατί όχι καμία επαφή με το ανάπτυξης? Δηλαδή λένε δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν σας αφήνουν να έχετε πρόσβαση, τι? Δεν λένε τίποτα. Αυτό θα πω μόνο. Έχουμε στείλει και σαν Ομοσπονδία επιστολή στον κύριο Άδωνη, δεν μας έχει απαντήσει. Έχει επιδιώξει ο πρόεδρός μας να συζητήσει μαζί του. Η μοναδική μας αυτή τη στιγμή ελπίδα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που μιλάμε προσωπικά στα τηλέφωνά μας με τον Υπουργό. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί. Απλά όλοι πρέπει να έχουμε και βαθιά στο μυαλό μας μέσα ότι για να εγκριθεί κάποιο ποσό ή κάποια αποζημίωση πρέπει να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να τεκμηριωθεί αυτό το πράγμα και να βρεθούν και τα λεφτά να τα δώσουμε. Δηλαδή, και γνωρίζουμε όλοι σε τι σύστημα ζούμε, έτσι, σε τι κράτο ζούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία από τους μελισσοκόμους, για να ξέρουν και οι μελισσοκόμοι. Καλημέρα σας, κύριε Λονταράκη, από τον 984.